κύριε Πρόεδρε του ΟΠΑΚΠΑ, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη του Συλλόγου, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή γιορτούλα, η οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση του Δήμου Φαρσάλων και του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Φαρσάλων με το Σύλλογο Ντόπιων Ενιπέας, μέσα στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Χριστούγεννα στην πόλη μας και με τίτλο «Ντόπιοι, σφορά και λουκουμάδες». Μια απλή γιορτούλα μέσα από την οποία θέλουμε να δείξουμε ότι τα ήθη και τα έθιμα είναι πραγματικότητα και ότι με αυτά πορευόμαστε. Το παλιό έθιμο λοιπόν των παππούδων μας που μετά τη σφορά να φουσκώσει ο σπόρος όπως ο λουκουμάς και να έχουμε καλό φύτρωμα και καλή σοδειά. Τόσο απλά και τόσο, με τόση αγάπη σας το παρουσιάζουμε σήμερα εμείς. Είναι μια γιορτή που εκτός από το να παρουσιάσει αυτό το έθιμο δείχνει καταρχάς τον εθελοντισμό, γιατί είναι πάρα πολλά άτομα που ασχολήθηκαν με τη διοργάνωση αυτή. Είναι οι εθελοντές που ετοιμάζουν τους λουκουμάδες πίσω για να τους φάμε ζεστούς και νόστιμους. Είναι η συνεργασία μας με τους υπολείπους συλλόγους που μας στηρίζουν σήμερα εδώ με τις χορευτικές τους ομάδες και είναι και η συνεργασία ενός πολιτιστικού συλλόγου με τον τοπικό φορέα μας, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο Φαρσάλων, που τα δύο τελευταία χρόνια στηρίζει αυτή την εκδήλωση και πήρε αυτές τις διαστάσεις. Πριν 5 χρόνια ξεκίνησε αυτή η μικρή γιορτούλα, ήταν μια ιδέα και έγινε στη Βαμβακού Φαρσάλων. Και δεν φανταζόμαστε ότι θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, πέραν από τους εθελοντές μας και το Δήμο φυσικά, τα χορευτικά που συμμετέχουν και το αρτοποιείο του Χρήστου και της Πόπης Ζάντζα, που είπαμε ότι από την παράδοση κρατάμε ό,τι μπορούμε και την προσαρμόζουμε λίγο στην σημερινή πραγματικότητα. Τόσο σχηλός ώστε να γίνουν όλοι αυτοί οι λουκουμάδες που θα προσφέρουμε σήμερα, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν με το χέρι. Μας βοήθησαν λοιπόν η οικογένεια Ζάντζα και φτιάξαμε το χυλό στο δικό τους ζυμωτήριο. Βέβαια, χθες, παραμονή της γιορτής αυτής, στα γραφεία του συλλόγου μας έγινε η μάζοξη που γίνεται κάθε χρόνο, έγινε η παρασκευή του χυλού, φτιάξαμε τους λουκουμάδες, εξηγήσαν οι μεγάλες κυρίες πώς γίνονται οι λουκουμάδες, τη συνταγή κτλ. Τα χορευτικά που θα στηρίξουν σήμερα την εκδήλωση αυτή είναι, εκτός από τα χορευτικά του συλλόγου μας, των ενηλίκων και των παιδικών, είναι το χορευτικό, το παιδικό χορευτικό των Μικρασιατών, το παιδικό χορευτικό του συλλόγου Αργιθεατών Παναγίας Φιλιώτισσα, το χορευτικό του Δήμου Φαρσάλων, του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Φαρσάλων, το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου Σταυρού και η χορευτική ομάδα της Βαμβακούς. Σε αυτό το σημείο θα ξανά. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Από ό,τι καταλάβατε, κύριε Πρόεδρο, λουκουμάδες στο τέλος. Όσοι ήρθαμε να πάμε νωρίς, όπως και εγώ, θα περιμένουμε να δούμε την εκδήλωση μέχρι τέλους. Δεύτερη χρονιά γίνεται πραγματικά αυτή η εκδήλωση σε τούτο το χώρο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε, που άρχισαν προχθές με το Άλαμο του Δέντρου και τελειώνουν την παραμονή το Θεοφανείο, τις 5 Ιανουαρίου. Μία μεγάλη διάρκεια, μία σειρά εκδηλώσεων μεγάλου αριθμού, 30 εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται από τους πολίτες για τους πολίτες, από τους δημότες για τους δημότες. Σύλλογοι, φορείς, οργανώσεις. Ένας λοιπόν από τους φορείς, ο Σύλλογος Ντόπιων,
με την πρόεδρο του, την κυρία Στάρα Δήμητρα και τα μέλη, που του ευχαριστούμε για τη συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία. Ένα από του φορεί του τόπου μα, με σπουδαίο έργο που έχει μια αναφορά σε ένα δεδομένο, σε μια δράση του τόπου μα. Σπορά, το εξήγησε πάρα πολύ καλά η κυρία πρόεδρο, σπορά, φούσκωμα του σπόρου, τέλειωμα τη εργασία τη καλλιεργητική και πραγματοποίηση τη δημιουργία του Λουκουμά για να συνάδουν όλα με τη φύση. Αυτά που τόσο πολύ τιμούσαν οι προγονείς μας, ακριβώς γιατί ήταν συνδεδεμένα με τη φύση και τη ζωή. Ένα λοιπόν έθιμο το οποίο τηρείται, που δίνει τη δυνατότητα στους μεγάλους να το θυμηθούν, στους νέους να το μάθουν. Και είναι και το σημαντικό. Βλέπω ήδη και αρκετά παιδιά και νεαρά που είναι έτοιμα για να μπουν στη σκηνή να χορέψουν. Να τονίσω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Φυσικά και σαφώς χωρίς κανένα εισιτήριο, καμία απολύτως, γιατί άλλοι το έχουν κατοχυρώσει. Δεν υπάρχει καμία μα καμία εκδήλωση του Δήμου, είτε καλοκαιρινή είτε χειμωνιάτικο είτε χειμωνιάτικη συμμετοχή εισιτήριο. Εκτός από τις 20 του μήνα που θα κάνουμε την εκδήλωση του Κυριακόπατο Πολύ, όπου λέμε συμβολική συμμετοχή με τρόφιμο μακράς διαρκείας. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Πρόεδρο, εσάς όλους για την παρουσία σας και φυσικά όλους εκείνους και εκείνες που αποτελούν τα μέλη των χορευτικών που θα μας δώσουν σήμερα ένα ωραίο πρωινό. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ και καλές γιορτές. Παρακαλώ την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου να παρουσιάσει το χορευτικό του. Καλημέρα και από μένα. Θα παρακολουθήσετε το παιδικό τμήμα του Συλλόγου Ντόπιο. Θα μας παρουσιάσει τους χορούς Ροκατσάρικο, Αγόρι Μήλο, Ένα Τσάμικο, Μέσα στην Αγιά Παρασκευή και Γιούρια.